Καλησπέρα πρόεδρε, καλησπέρα κύριε Δραγόπουλε από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Αθήνα έχει ζέστη πολύ όπως εδώ που τρελαινόμαστε αυτές τις μέρες ή όχι? 34 αυτή τη στιγμή. Α, καλύτερα είστε. Καλύτερα είστε. Ξαχνάτε. Καλύτερα είστε. Τώρα έλεγα για διαρκείας που κληρώνουμε σήμερα για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Θα πάω λίγο ανάποδα. Υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια σημαντικά και σοβαρά ζητήματα που θα συζητήσουμε εδώ στην... και ευχαριστώ για τον χρόνο σας προκαταβολικά. Αλλά για τα διαρκείες, επειδή αρκετός κόσμος με ρωτάει πότε θα βγουν, εγώ έδωσα μία απάντηση χωρίς να βάλω το χέρι μου στη φωτιά τις προηγούμενες μέρες, ότι προφανώς περιμένετε και την κατηγορία για να μπείτε στη διαδικασία να βγάλετε τα διαρκείας. Είναι αυτή ίσως η απάντηση? Βέβαια. Αυτό είναι, έτσι. Άλλη τιμή θα είναι στην Α2, άλλη τιμή στην Α1. Ναι, και πέρυσι το θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει. Βλέπεις, ναι. Ας πούμε, το ψυχικό, ας πούμε, να βλέπεις τον Ολυμπιακό, έχει μια διαφορά. Είναι διαφορετικό. Και αυτό φαντάζομαι είναι από τα πολλά που σας εκνευρίζουν, γιατί θα θέλατε πάρα πολύ με τη δίψα του κόσμου που υπάρχει να την εκμεταλλευτείτε, ώστε να είχατε κυκλοφορήσει ήδη διαρκείας, αλλά δεν ξέρετε την κατηγορία. Αυτό είναι που σας εκνευρίζει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, έτσι αλλιώς. Όποτε και να την κυκλοφορήσουμε, ο κόσμος αυτός που αγοράσει, θα αγοράσει. Ο εκνευρισμός είναι εκνευρισμός πάντως, έτσι, για το ο ότι έχει αργήσει. Ο εκνευρισμός είναι το ότι δεν ξέρουμε τι είδους επένδυση να κάνουμε, δηλαδή και τι είδους παίκτες να πάρουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει 6 παίκτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και οι οποίοι μπορούν και δέχονται να παίξουν και στην Α2 και στην Α1. Mm-hmm. Έχουμε σταματήσει αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να δούμε πού θα είμαστε. Θα είμαστε στην Α1, θα είμαστε στην Α2 για να πάρουμε τους υπόλοιπους παίκτες που υπολείπονται για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Με την προσθήκη δηλαδή του Χαριτόπουλου μπαίνει μια άνω τελεία εν ώψη αποφάσεων? Προσωρινά, ναι. Mm-hmm. Και την προσθήκη του Παπαδιολίσιου, έτσι. Έχουμε expect. Ναι, σωστά. Σωστά. Απλά του Χαριτόπουλου την ανέφερα τελευταία χρονικά που συνέβη. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κάποια δήλωσή σας για το ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές ή τουλάχιστον έτσι γράφτηκε, έτσι υπόθηκε και έγινε μια ψιλοπαρεξήγηση και ο κόσμος κάπως το διάβασε και διευκρινίστε μας λίγο τι ακριβώς γίνεται με τις μεταγραφές. Προφανώς είναι αυτό που μας είπατε μόλις τώρα, ότι βάζουμε μια ανωτελεία και περιμένουμε την κατηγορία για να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε ήδη και άλλες μεταγραφές που έχουμε συμφωνήσει. Απλώς είναι παίκτες οι οποίοι έχουν έρθουν μόνο στην Α1. Mm-hmm. Τους έχουμε στο stand-by και απλώς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη η ιστορία. Αν η απόφαση είναι αρνητική και λέει ότι φέτος ο Ηρακλής και φέτος θα παίξει Α2, πόσες μεταγραφές να περιμένουμε ακόμα, είστε σε θέση να μας το πείτε αυτό? Σίγουρα θα γίνουν άλλες 6 μεταγραφές. Από όσο αν είμαστε στην Α2 θα είναι ένας πιλωτικός και 5 Έλληνες. Mm-hmm. Αν είναι στην Α1 θα είναι ως επιτοπλής, το ξέρει. Εκεί ξεφεύγει το πράγμα με Αμερικανούς και τα λοιπά. Ναι. Ναι, άρα για Α2 μιλάμε για άλλους 6 αθλητές, έτσι? Για Α2 μιλάμε, ναι, για άλλους 5 βασικά. Ναι, μαζί με το κινητικό όπως είπατε. Μιας και αναφέρατε το κινητικό. Θέλουμε να κατεβάζουμε και το νεαρό που πήραμε. Ναι, διάβασα την ανακοίνωση νωρίτερα. Ναι, που πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν, θέλουμε να το κατεβάζουμε στις 12. Οπότε στην ουσία στην Α2 θέλουμε άλλους 5 παίκτες τουλάχιστον. Επειδή αναφέρατε Έλληνες και ένα κοινοτικό, να ρωτήσω για το Ρουτκάουσκας, αποτελεί παρελθόν? Υπάρχει περίπτωση να τον ξαναδούμε? Μιας και αναφέρατε τη λέξη κοινοτικό, σας ρωτάω. Άμα παίξουν στην Α2, δύσκολα. Γιατί άμα παίξουν στην Α2, έχουμε δύο λύσεις αυτή τη στιγμή. Ή να πάρουμε κοινοτικό τριάρι ή κοινοτικό πεντάρι. Mm-hmm. Οπότε στο κοινοτικό πεντάρι δεν παίζει η λύση Ρουτκάουσκας, διότι δεν είναι καθαρό πεντάρι. Είναι stand-by, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι stand-by η περίπτωση. Είναι stand-by για την Α1, όπου εκεί θα χρειαστούμε. Α, μπορεί να τον δούμε Α1, λέτε. Α1, ναι. Ακούγεται λίγο ξύμορο, ξέρετε, έτσι. Μπορεί να μην μας κάνει για Α2, αλλά μας κάνει, το μας κάνει σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, να μας κάνει για Α1. Εντάξει, στην Α2, αν παίξουμε, θέλουμε να πάρει σέντερ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει έναν σέντερ σαν το Σκορδίλι, ας πούμε. Ναι. Οπότε χρειαζόμαστε να πάρει σέντερ. Αλλά υπάρχει λύση να βρούμε έναν Έλληνα σέντερ, πάλι. Υπάρχουν 2-3. Και να περάσουμε σε κοινοτικό τριάρι που δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες στη θέση 3 αυτή τη στιγμή. Άρα, αν θέλουμε από αυτές τις 5 προσθήκες που είπατε ότι θα γίνουν εφόσον η ομάδα παίξει στην Α2, για βασικούς μιλάμε έναν με δύο, τι θα είναι από τις 5? Για πενταδά τους παίχτες, να το πω έτσι. Στην Α2? Ναι. Ναι.
Ένας με δύο, ναι. Το τριάρι σίγουρα και για σέντερ κάτι το βλέπω. Ακριβώς, ναι. Ένα τριάρι και ένα πετάρι. Είστε ικανοποιημένος μέχρι στιγμή. Το πετάρι μπορεί να μην είναι. Βασικό είναι ότι έχουμε τον Χαριτόπουλο που μπορεί να τα απεξέλθει πολύ σωστά, εύκολα. Σωστά, αλλά για το τριάρι φαντάζομαι ότι το θέλετε. Τριάρι δεν έχουμε κανένα αυτή τη στιγμή. Ήλπιζα ότι θα παραμείνει ο Χίλαρης, αλλά δυστυχώς έχετε μια λάθος συνεννόηση και το χάσαμε. Τώρα μου δίνετε, συνεχίζετε και μου δίνετε πάσες. Την κουβέντα την πηγαίνετε εσείς και δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Με όσα καταγράφετε, γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που θα πούμε και είναι πάρα πολλά και χαίρομαι γι' αυτό. Σας το είπα και εκτός αέρα τα πολλά μηνύματα που δέχομαι από τον κόσμο για τον μπάσκετ. Περίπτωση Χίλαρης. Η αλήθεια είναι ότι σας το λέω αφού γκραζόμενος πάλι τον κόσμο ότι δεν άρεσε που συνεχίζει σε μια αντίπαλη ομάδα γιατί ο Απόλλων Πατρών είναι στην ίδια κατηγορία εφόσον ο Ηρακλής παίξει στην Α2. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη με έναν αθλητή που μπορεί να μην ήταν βασικότατος σε όλα τα παιχνίδια αλλά πολλοί από εμάς απ' έξω που δεν είμαστε ούτε προπονητές, ούτε πρόεδροι, ούτε τίποτα λέμε ότι είναι πολυτέλεια να μην τον έχει στη δωδεκάδα σου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, τοποθέτηση και το τι ακριβώς συνέβη και χάθηκε ο Χίλαρης. Το πράγμα με το Χίλαρη ήταν ότι πέρσι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ και δεν χρησιμοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Ο παίκτης ήταν εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας. Το ίδιο ήταν χωρωμένος με την χρησιμοποίησή του. Εγώ όπως τον είχα φτάσει σε ένα καλό σημείο να δεχτεί να έρθει στον Ηρακλή έστω και μόνο που θα ήμουν εγώ και επειδή τον παρακάλεσα εγώ, αλλά δυστυχώς την ημέρα που ήταν υπογράψουμε διάβασε ένα δημοσίευμα στο Blue Arena που έλεγε ποιοι παίκτες δεν χρειάζονται τεχνική διοίκηση και ποιοι υπέγραψε τον Απόλλωνα Πατρών. Καλά, αυτό τώρα πρέπει να περιμένει να διαβάσει ένα δημοσίευμα, δεν ήξερε ότι ο κ. Αλεξανδρής... Ήταν αφιταρατευόμενος λόγω το ότι δεν τον ήθελε η τεχνική ηγεσία. Αλλά μου είχε υποσχεθεί ότι για σένα θα έρθω να παίξω τον Ηρακλή. Αν και το συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο το έχω διαβάσει και το είδα και σήμερα, δεν γράφει ότι είναι ακριβώς εκτός πλάνων. Γράφει ότι θα φανεί στο μέλλον. Έτσι το εννοούσε αυτός. Έτσι το εννοούσε αυτός. Εντάξει, τώρα να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Δραγόπουλο, ότι αν είναι οι αθλητές να επηρεάζονται από ένα δημοσίευμα ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής δεν ήθελε τον αθλητή. Είναι λίγο κάπως, έτσι μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μην βγάλουμε συμπέρασμα coach, ότι ένα δημοσίευμα δηλαδή... Ο coach δεν είχε μέσα στα πλάνα του. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά εγώ ήθελα να παραμείνει γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Και σαν πρόεδρος θα μπορούσα να ασκήσω φέκτο για να παίκτη να μείνει. Α, λέτε ότι θα παίρνατε εσείς προσωπική απόφαση και θα λέγατε coach... Εγώ τον θέλω, τον κρατάς, είτε τον θες είτε όχι. Δηλαδή κάποια, δεν έχω ζήσει ποτέ τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχω επέμβει ποτέ για καμιά μεταγραφή. Καμιά μεταγραφή θα είχα και εγώ το δικαίωμα. Νομίζω ότι... Αλλά ο ίδιος ήξερε πάντως, έτσι. Ήξερε ότι δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Γι' αυτό και πήρε την απόφαση και υπέγραψε. Για τους άλλους του περσινού ρόστερ, για το Ρουτκάουσκας είπαμε, για το Γιαννακίδη έχουμε να πούμε κάτι. Γιαννακίδη, αν παραμείνουμε στην Α2 θα είναι στην ομάδα. Αν πάμε στην Α1, δεν θα είναι. Ναι, ξεκάθαρο. Και μετά περιμένουμε τις προσθήκες. Δώσατε ή μάλλον κάνατε μια προσπάθεια. Πήγα να πω στην αρχή δώσατε μάχη τις δύο λέξεις, αλλά μετά το είπα γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς μάχη μπορεί να δώσει κάποιος στο οικονομικό κομμάτι. Οπότε λέω κάνατε μια προσπάθεια γιατί κάνατε όντως μια προσπάθεια για να έρθει ο Σκορδίλης στην ομάδα. Τελικά αυτό που μου είχατε πει εδώ στην εκπομπή περίπου τέτοια περίοδο και πέρυσι όταν ξεφυτρώνουν κάποιες ομάδες με τα πετροδόλαρα, υπάρχουν και φέτος τέτοιες ομάδες που σας βάζουν εμπόδια, που ρίχνουν πάρα πολλά λεφτά στην κατηγορία και δυσκολεύουν. Ήρθε για παράδειγμα το Περιστέρι, έδωσε ένα κάρο λεφτά στο Σκορδίλι και πήρε το Σκορδίλι. Που το θέλατε πάρα πολύ, έτσι. Θα σας πω, όντως πέρυσι από τις 5 ομάδες που διεκδικούσαν στις 2 θέσεις, οι 4 δεν υπάρχουν από σήμερα. Δηλαδή, ο Αστακός έφυγε, ο Πανιόνιος δεν πληρώθηκε και δεν ξέρουμε πού θα κατέβει, αν θα κατέβει και σε ποια κατηγορία θα παίζει. Ο Φάρος κι αυτός. Με τη Λάρισα, εκεί τι κάνει. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει. Οπότε ο Δούκας κι αυτός αποσυντήθηκε, οπότε η μόνη ομάδα που ήμασταν σταθεροί ήμασταν εμείς. Και υπάρχουμε ακόμη, όπως ήμασταν πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, το θέμα με το Σκορδίνι δεν ήταν χρηματικό.
Αλλά... ήταν θέμα αξιοπρέπειας. Δηλαδή συμφωνήσαμε ένα ποσό, υπέγραψα το συμβόλαιο, το έστειλα και την επόμενη μέρα με πήρε το τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, το Περιστέρι κάνει 2 χρόνια. Και είπα να πάει το Περιστέρι. Α, ήταν κλεισμένος ο παίκτης μας, λέτε, στον Ηρακλή, αλλά με αυτό που είναι... Εκεί μου λέω τα κάνουμε συμφωνία, υπογράφω, τελειώνει. Τώρα δεν μπορεί να έρθει μέσα, μου λες, όχι αυτό. Θεωρήσατε ότι να αθέτησε τη συμφωνία, γι' αυτό πήγαν σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Δρακόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στο δημοσίευμα του bluearena.gr και επειδή ο άνθρωπος που το έχει γράψει είναι ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Χαρέλος ο Χαρίτων που το φιλοξενούμε πολύ συχνά εδώ στην εκπομπή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής γιατί άκουσε αυτό που είπατε και θέλει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ, Χαρίλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Πρόεδρο και τον ευχαριστούμε πολύ για την υπερπολίτιμη προσφορά του στην ομάδα. Απλώς να σημειώσω το αυτονόητο, scripta manent λέγανε οι Λατινοί, τα γραπτά μένουνε. Το δημοσίευμα είναι πάρα πολύ ήπιο, δεν αναφέρει καν ότι δεν είναι στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Λέει ότι επί του παρόντος δεν έγινε κάτι και για το Χίλαρη και ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Ναι. Είναι δυνατόν να ενόχλησε αυτό έναν νουνεχή όριμο άνθρωπο και όχι το γεγονός ότι δεν τον θέλει ο προπονητής του και την επόμενη ακριβώς μέρα του δημοσιεύματος, το μεσημέρι του δημοσιεύματος, δεν πρόλαβα καλά να στεγνώσει μελάνη θα λέγαμε, αν μιλούσαμε για γραφίδα, να έχει τακτοποιήσει τα πάντα, να είναι στην Πάτρα και να έχει υπογράψει. Αν σας είπε κύριε Πρόεδρε αυτή τη δικαιολογία ο Χίλαρης είναι μια πολύ φτηνή δικαιολογία όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, η οποία αντίκειται σε κάθε λογική. Αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι συμβαδίζει με το αυτονόητο, έτσι. Αυτό που είπε. Δεν διαφορώ μαζί σας, αλλά αυτό που είπε, ίσως να το προέβαλε σαν δικαιολογία. Φυσικά είναι δικαιολογία. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το δημοσίευμα το έχει μπροστά του, ο Γιώργος μπορεί και να το διαβάσει το τμήμα για το Χίλαρη. Αλλά μην βάλω καθόλου σε αυτό που λέτε. Ένας νοήμων άνθρωπος σόφρον δεν θα είναι λίγο, εγώ θα τολμήσω να πω αστεία δικαιολογία, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι φεύγω γιατί διάβασα κάπου. Το ίδιο μεσημέρι, δηλαδή νομίζω ότι μιλάει, είναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να αμφισβητούν την νοημοσύνη σου, να θέλουν να σε κοροϊδέψουν εκεί. Και να τα ρίχνουν στους άλλους, αυτό είναι το θέμα. Και όταν ο άνθρωπος συγκεκριμένος βάζει τόσα χρήματα, ο κύριος Δρακόπουλος, που τον κρινιάζω εγώ που δεν μπορεί και παραπάνω που τον κρινιάζω, αλλά βάζει τόσα χρήματα ο άνθρωπος, και όταν προσπαθούν να παίξουν με την νοημοσύνη του, είναι ένα σκάσεις. Δηλαδή, το ίδιο μεσημέρι που δεν πρόλαβε καλά-καλά να δει, εγώ το συγκεκριμένο δημοσίευμα το ανέβασα 3 η ώρα μετά το μεσημέρι. Και αυτός 2 ώρες μετά ήταν στην Πάντρα, είχε φωτογραφηθεί και είχε ανακοινωθεί. Πότε πρόλαβε και το διάβασε. Απλά του κάτσε προφανώς πολύ καλά να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία. Όχι, δικαιολογία, γιατί βασικά την Κυριακή το βράδυ μιλούσαμε μαζί. Και του λέω, δώσ' μου μία μέρα να τελειώσει όλο το θέμα. Ναι. Και σε 2 ώρες πρόλαβε και διευκρινίστηκε και πήγε στην Πάτρα. Το διάβασε, συγχύστηκε, πήγε στην Πάτρα. Βγήκε φωτογραφία, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του, κυκλοφόρησε και φωτογραφία με τη φανέλα του Απόλλωνος Πατρών. Welcome Χίλαρης και τα λοιπά. Και δεν είναι... Αυτό που λένε φωτομοντάζ. Καλά. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Πρόεδρε, δεν είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι σοβαρό ένας επαγγελματίας αθλητής να περιμένει ένα δημοσίευμα όποιο και να είναι αυτό. Αν ήταν έτσι θα εξαρτιόταν όλα από τα δημοσίευματα. Δηλαδή σε θέλει ο προπονητής σου και σου βγαίνει ένα ακροθυγές δημοσίευμα που λέει απλώς ότι για την περίπτωση Χίλαρη θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες ακόμα και αυτό σε φύγει. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Και όπως μας, δηλαδή, όπως μας αποκαλύψατε ήταν... Δεν μπορώ να διαφωνήσω ιδιαίτερα μαζί σας, από σας λέω τι έγινε. Ναι, εντάξει. Και όπως για να κλείσω και να αφήσω τον Γιώργο να συνεχίσει την συζήτηση, ένα παράπονο που έχω και το εκφράζω γραπτός και προφορικός μέσω του βήματος που μου δίνει το φιλόξενο Γιώργος. Κύριε Πρόεδρε, ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε χορηγίες. Ζητήστε διαφημίσεις, ζητήστε ακόμη και συμπαίκτη. Θα μου πείτε ποιος είσαι εσύ που μου το λες, δεν ξέρω εγώ. Ναι, ούτε. Αλλά εμείς ξέρουμε κύριε Πρόεδρε πόσο ταλαιπωρηθήκατε μέσα στο χειμώνα για να τα καταφέρετε και για να είστε αξιοπρεπείς. Εγώ έχω δημοσίως προτείνει ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει, εδώ είμαστε. Και να σας πω και κάτι ακόμη, επειδή θα κάνουμε την ΚΑΕ, επειδή θα κάνουμε την ΚΑΕ στα τέλη Αυγούστου, για να εκμεταλλευτούμε τον τελευταίο νόμο.
όταν θα έχει ζαμπεί το κεφάλαιο από μένα, την ασυμματική ΚΑΕ, μετά εγώ είμαι διαθέσιμος να δώσω συμμετοχές όποιος θέλει να αγοράσει. Ας υπάρχει πολυμετοχικότητα, δεν χρειάζεται να έχω το 50. Ας είναι να έχω το 30, το 40, όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να έρθει να αγοράσει και ας γίνεται κάθε χρόνο εκλογή του Προέδρου από τους συμμετόχους. Δεν έχω κάποια λόξα δηλαδή να είμαι ο Πρόεδρος. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, απλώς... Όχι, απλώς το λέω για να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Δεν έχω κάποια τέτοια λόξα. Αλίμονο. Δηλαδή εγώ θα κάνω ανοιχτή πρόσκληση μετά αφού μπει το κεφάλαιο και θα σχηματιστήκα, όποιος θέλει μπορεί να έχει αγοράσει μετοχές. Απλώς κύριε Πρόεδρε, άλλο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό είναι το να λες εγώ είμαι ένα ανοιχτός και ελάτε. Και άλλο εγώ είναι τα λεφτά που μπορεί να βάλω πάλι θα τα βάλω. Είτε είμαστε στις Α2 είτε στις Α1. Ναι, αυτό όχι, θα τα βάλω. Άλλο είναι να ψάχνει και ο ίδιος ο Πρόεδρος που είναι ένας έμπειρος επιχειρηματίας των Αθηνών να ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη. Για παράδειγμα, θα πω κάτι, δεν έχω στο μυαλό μου. Λέω τώρα μία χαζομάρα θα πω. Δεν ισχύει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο καταπληκτικός εκείνος κύριος του Φάρου που δεν θέλει με τίποτα να ασχοληθεί με Α1, δεν πηγαίνει σε Α1, που πάλι κάθεσε και έχει το γυναικείο τμήμα. Να πάει ο κύριος Δρακόπουλος και να τον πει, ρε φίλε, ενδιαφέρεσαι να έρθεις μαζί μου στον Ηρακλή να κάνουμε ένα μεγαλύτερο μπάτζετ. Θέλω να πω ναι, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ναι. Ο κύριος Τσάπας... Α, μπράβο, Τσάπας λέγεται, ναι. Έχει πάει ήδη 4-5 παίκτες του Φάρου στον Ιωνικό και ασχολείται με τον Ιωνικό Νικέας. Ασχολείται με το παράδειγμα, λέω, καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό το κάναμε πρόταση στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. Τώρα με καλύψατε. Άρα πραγματικά κάνετε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Στο να βρείτε ανθρώπους δίπλα σας. Δεν... πάντοτε ασχολούμαστε με τον Ιρακλή. Αφήνουμε τη δουλειά μας. Είναι πιο πολύ μου κοστίζει ο χρόνος που αφήνω τη δουλειά παρά τα λεφτά που βάζω. Το ξέρω, το ξέρω. Μα γι' αυτό ακριβώς σας το τονίζει κύριε Πρόεδρο ο Χαρίλαος. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι να βάλουν λεφτά. Εδώ ο Πανιώλος όπως θα δει να μαζέψει τα λεφτά. Δεν θα τα μαζέψω, στο λόγο. Εγώ να σας αφήσω να συνεχίσετε την κουβέντα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Χαρίλα. Πολύ ευχάριστη μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μαζί. Χαρίλα, να είσαι καλά. Θα συνεχίσετε με τον Γιώργο, απλώς να σημειώσω και κάτι. Πρόεδρε, εμείς παραμένουμε. Παραμένουμε. Να μην έχουμε πάλι παρεξηγήσεις. Ναι. Και βασικό διάρρη δεν έχει η ομάδα. Έτσι, αποχωρήσατος του Τότσιου, δεν υπάρχει και βασικό διάρρη αυτή τη στιγμή. Ο Τότσιος δεν έχει φύγει, αν είμαστε στην Α2, θα είναι μαζί μας. Α, να κι αλλιώς. Γιατί νομίζω ότι είχε ανακοινωθεί από τη Λευκάδα, από πού είχε. Όχι, τον ήθελε, τον ήθελε. Δεν ανακοινώθηκε. Τον ήθελε απλώς. Α, ωραία είδηση κι αυτή. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσει ο Κώστας θέλει να παίξει στην Α1. Πράγμα που δεν το ξέραμε αυτό. Εμείς είχαμε καταλάβει ότι δεν θέλει να παίξει. Χαρίλα, 4 αποκαλύψεις μετράω μέχρι στιγμής και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός αθλητής και υπέροχος άνθρωπος και είναι τιμή μας που τον είχαμε πέσει και εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ ευτυχής να το έχουμε για του χρόνου. Αλλά δεν είναι δικιά μου απόφαση, έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να πω πάτε αυτόν. Ναι, είναι καλό παιδί. Ωραία, ωραία. Εγώ σας αφήνω καλή επιτυχία. Να είστε καλά, Χαρίλα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Να είστε καλά. Κύριε Δρακόπουλε, συνεχίζουμε μαζί μετά την παρέμβαση του Χαρίλαου. Έχω μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά για όσα λέμε και για αυτά που θέλει να ρωτήσει ο κόσμος. Για την περίπτωση του Χίλαρη, έχω ακόμα ένα μήνυμα να το κλείσουμε αυτό με το Χίλαρη. Γιατί όπως και να έχει, πλέον είναι παίκτης του Απόλλωνα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Είναι τελευταία ερώτηση. Γνωρίζετε το γιατί ο κύριος Αλεξανδρής δεν τον ήθελε. Σας το έχει μεταφέρει. Μου έχει μεταφέρει. Γιατί το ρώτησα, μου λέει δεν καταλαβαίνει τις κοπίνες καλά και παίζει τον εαυτό του. Δεν κολλάει στην ομάδα, να το πω απλά. Ναι, δεν κολλάει στην ομάδα. Μάλιστα. Και αυτό που είπατε εσείς, τη διαφωνία που είχατε, γιατί εδώ παρατηρούμε μια διαφωνία, έτσι, ο προπονητής να μην θέλει να παίχτη, ο πρόεδρος να θέλει να παίχτη, αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, η συνεργασία σας είναι άψογη, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη? Όχι, δεν, η συνεργασία με αυτά χαρά είναι άψογη, δεν... Είναι απλά ένα παράδειγμα που διαφωνήσατε, έτσι, ενός συγκεκριμένου... Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να συμφωνούν όλοι σε όλα, αλλά πέρσι νομίζω ότι ήταν η χρησιμοποίηση του Χρυσόπουλου, ήταν πολύ ευλογική μεταχείριση, άλλαγα προς το πρόσωπο του Χρυσόπουλου. Mm-hmm. Αντιθέτως, ο Χίλαρης ήταν ρηγμένος. Αλλά θέτα μιλάμε... Αυτή είναι μια διαφωνία που είχατε εσείς με τον προπονητή. Ναι. Δεν μανατζάω την ομάδα. Εγώ μπορώ να κρίνω το τεχνικό επιτελείο από τα αποτελέσματα. Σωστά. Έτσι. Σωστά.
Αλλά εντάξει, συζητώντας ότι όλοι είμαστε μια παρέα και είμαστε μια καλή οικογένεια μέσα στο τμήμα μπάσκετ του Ηρακλή. Και είναι και υγεία αυτό το να και διαφωνείτε και σε κάτι. Έτσι. Και αυτό λοιπόν μας ξεχωρίζει από τις άλλες ομάδες. Έτσι, είναι και υγεία και να το λέτε κιόλας. Γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει, μπορεί αύριο να βγει κάποιος να πει μάλωσαν για τον Χίλαρη. Δεν αυτό υπάρχει. Το που ακούγονται περί μπάσκετ είναι σχετικά. Έτσι, το πέμπτο και το έκτο αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ μπορώ να πάρω ένα παίχτη πολύ φθηνότερα από ό,τι θα το πάρει ο Δούκας. Διότι εγώ είμαι ο Ηρακλής, είναι η Σαρολίκη, ο πρόεδρος και ο Γολεφερέντιος. Οπότε ο άλλος θα το σκεφτεί διαφορετικά από το να το πάρει στο Λαστακό, ας πούμε. Ναι. Όπου για να πάει κάποιος. Αυτό ήταν μια ατάκα του κυρίου Αλεξανδρή, κάποια φάση μέσα στη σεζόν που είχε πει ότι. Το καταλάβει ο κόσμος ότι είχε ο Ηρακλής το έκτο μπάτζετ στην κατηγορία. Ναι. Εμείς στο Ηρακλή μπορούμε να πάρουμε παίκτες που να κοστίζουν πολύ φθηνότερα από ό,τι να το πάρει ένας άλλος σύλλογος. Διότι ο Ηρακλής είναι μεγάλο όνομα. Θα παίζει 2-3 κόσμο, κάθε παίκτη το βλέπει διαφορετικά. Το να πάει παίξει το Δούκα με 50 φιλάβλους έχει μεγάλη διαφορά. Πέρυσι, μέσα σεζόν, σας είχα κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση και τώρα με αφορμή όλα αυτά που είπε και ο Χαρίλος, που καταλαβαίνω ότι τα είπε με μέγιστη καλοσύνη και με. Με θετική κριτική και όλοι μας φυσικά, γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε το καλό της ομάδος. Σας είχα κάνει μια ερώτηση με ένα ρήμα. Αντέχετε? Εκείνη ήταν η ερώτηση που σας έκανα πέρυσι. Και η απάντησή σας ήταν ναι, για να βγει η χρονιά, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε, γιατί πάλι είχαμε μπει στη διαδικασία, αν θυμάστε εδώ, να συζητάμε για το ότι ο Θόδωρος ο Δρακόπουλος είναι μόνος του, δεν έχει βοήθειες, δεν έχει χορηγίες, δεν έχει συμπαίκτες, δεν έχει μεγαλοεπενδυτές δίπλα του, δεν είναι ο Ζάμπλουτος του πλανήτη, έχει και αυτός ένα συγκεκριμένο όριο, δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που λέμε το πάπλωμα και όλα αυτά. Να σας την κάνω αυτή την ερώτηση πάλι. Θα σας την κάνω, είναι δεδομένο. Αντέχουμε. Όσο είναι για να βγαίνει το μπάτζετ που κάνουμε, λέει, φυσικά. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο όμως, δηλαδή να πάμε στην Αφέρα και να γίνουμε, να είμαστε μια από τις πρώτες ομάδες της Ελλάδος. Καλά, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Θα πρέπει ο σύλλογος να οργανωθεί αλλιώς, δηλαδή να δημιουργήσει ένα τμήμα marketing ώστε να έρχονται οι sponsors, αλλά και να έρχεται ένα sponsors, διαφορετικά θα έρθει όταν είσαι στην Α2, διαφορετικά θα έρθει όταν θα παίζει στην Α1. Και με αφορμή που είπατε πάλι για αναζήτηση συμπαίχτη, που έγινε η προσπάθεια που αναφέρατε με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, έχετε κάνει στο πρόσφατο χρονικό διάστημα και άλλες τέτοιες επαφές ή σκοπεύετε να κάνετε ώστε να μην είστε μόνο σας οικονομικά, να μην βάζει το χέρι στην τσέπη μόνο ο Δρακόπουλος για το φετινό Ηρακλή, είτε της Α2 είτε της Α1? Δεν έχω κάνει ακόμη τώρα πρόσφατα κάποιες επαφές, καθότι περιμένω εδώ σε ποια κατηγορία θα παίξουμε. Διότι η ομάδα γίνεται πολύ πιο δελεαστική άμα είσαι στην Α1. Διότι πιστεύω φέτος δεν θα παίξω στην Α1, το γήπεδο θα είναι γεμάτο στα πιο πολλά μάτς. Αν κάνουμε και μία καλή δωδεκάδα που πιστεύω θα την κάνουμε, θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Άρα ο κόσμος θα γεμίζει το γήπεδο και διαφορετικά θα πουλήσεις το όνομα και το ύμα της Ηρακλής. Από ότι να είσαι στην Α2 και να παίζεις, φέτος θα είναι λίγο αδύνατο το πρωτάθλημα στην Α2, δεν θα υπάρχουν πολλές αξιώμασες στις ομάδες, οπότε δύσκολα θα έρθει να επενδύσει μια εταιρεία για διαφήμιση στον Ηρακλή. Ενώ άμα παίζεις στην Α1, θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο να προσεγγίσεις χορηγούς για διαφήμιση. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν στην Α2, πόσο δυσκολευτήκατε, αυτό που λέμε κοινώς καθημερινά, να τα βγάλετε πέρα και αν η περσινή σας εμπειρία σας προβληματίζει, σας ανησυχεί, εφόσον η ομάδα παίξει την Α2, για το ότι θα συνεχίσετε μόνος? Γιατί για την Α1 τα ακούμε ωραία τα πράγματα, δηλαδή θα έρθουν χορηγοί, θα έρθουν κάποιοι που θα πλησιάσουν την ομάδα και προφανώς κάπως έτσι ίσως γίνει, γιατί η Α1 είναι Α1, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Για την Α2 σας ανησυχεί μήπως πάλι αναγκαστείτε μόνος σας, να τραβάτε το κουπί? Κοιτάξτε, εγώ ξεκινάω πάντα με τα σίγουρα και τα σίγουρα είναι τα δικά μου. Οπότε ξεκινάω από τη βάση ότι θα είμαι μόνος. Έτσι, το κακό που έχουμε στην Α2 είναι ότι μπαίνουν μέσα 2.500 και κόβουμε 800 εισιτήρια. Και αυτό πολλά είναι, δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαρροή εισιτηρίων. Πράγμα το οποίο στην Α1 αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ότι είναι ηλεκτρονικό το εισιτήριο και όλα θα κόβονται με
ΑΜΚΑ, ΦΥΜΗ και τα λοιπά, οπότε δεν μπορεί να έχουμε διαλογή εισιτηρίων. Το εισιτήριο θα είναι τουλάχιστον διπλάσιο, γιατί το μήνυμα μου είναι 10 ευρώ, φέτος είχαμε 5 και το διατηρήσαμε 5 σε όλα τα μάτς, κάνοντας μια κοινωνική πολιτική θα έλεγα. Οπότε στην Α1 είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, καθότι έχετε κάποια εγγυημένα έσοδα από τηλεόραση και στοίχημα. Ναι, εκεί ναι, είναι διαφορετικά, αλλά εγώ... Έχεις εισιτήρια, δηλαδή, αν χάραμε 1000 εισιτήρια κάθε μάτς, στην Α1 είναι 10.000 σε κάθε μάτς. Όντως, σε πολλά επίπεδα... Σε 13 μάτς είναι 130.000. Σωστά. Είναι δύο πολύ καλοί παίκτες. Σε πολλά επίπεδα είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην Α1, αλλά εγώ επιμένω για την Α2 και θα το πω ξεκάθαρα πλέον. Για την Α2... Θα πονέσει και πάλι η τσέπη του Δρακόπουλου στην Α2 όπως πόνεσε και πέρυσι. Φυσικά θα πονέσει. Και ως πότε θα αντέχει να πονάει, αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Γιατί γι' αυτό σας είπε πριν ο Χαρίλαος και νομίζω είχε δίκιο, μιλήστε του στυλ ότι αν πονάει πολύ, να το πούμε στον κόσμο, να το ξέρει ο κόσμος, να μην περιμένει τρελά πράγματα. Γιατί δεν σημαίνει αυτό το ρήμα που χρησιμοποιούμε πολύ ότι έχουμε κάποιον και θα τον τεντώσουμε. Γιατί αν τον τεντώσουμε, μετά δεν θα υπάρχει και αυτός ο κάποιος που έχουμε ο ένας. Καταλαβαίνετε πόσο στο... Καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, οι κινήσεις που κάνουμε είναι πάντα μέσα στα πλαίσια αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Και ξέρουν αυτοί που έχουν. Δηλαδή, γι' αυτό μπορεί να πάμε να παίξουμε λιγότερα, δηλαδή ξέρει ότι θα πληρωθεί. Έτσι, αυτό μετράει πολύ στην αγορά. Έτσι, αυτό το ξέρει η αγορά των παίκτων. Ότι θα συμφωνήσει για 3 ευρώ και θα τα πάρει τα 3 ευρώ. Δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα αυτού που έχουμε. Αυτό που κάνουμε σαν budget το τηρούμε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεταγραφές αεροδρομίου δηλαδή. Πέρυσι η ομάδα θα αλεύεται από συγκυρίες θα αλεύεται και από διαιτησία, ξεκάθαρο το θέμα. Δηλαδή οι διαιτησίες που είχαμε πέρυσι ήταν σφαλιαστικές. Mm-hmm. Σε τουλάχιστον 10 παιχνίδια δηλαδή, πως πάση θα μας φάξουν. Και ένα-δυο παιχνίδια που χάσαμε με άλλη διαιτησία θα τα είχαμε κερδίσει. Μιας και το λέτε αυτό διορθώνεται, μπορεί να γίνει κάτι από αυτού. Το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια πολλές φορές. Ναι, μιας και το αναφέρατε τώρα παρέθεση. Με μένα πρόεδρο όχι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί πρέπει να κινήσει αλλιώς. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κινούμαι αλλιώς. Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφίας. Α, μπαίνουμε στη διαδικασία πάνω ή κάτω το τραπέζι. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Γίνατε δηλαδή, κατανοητός. Δεν θα πω, ας πούμε, σε αυτή τη φιλοσοφία και... Πάμε και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το είχαμε συζητήσει νομίζω πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ή και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω, όταν είχατε πρωτοαναλάβει και τότε είχαμε κάνει μια πάλι εφόλησης ύλης κουβέντα, αλλά ήταν περισσότερο γενικής φύσεως, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν είχε τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο η Ηρακλής στην Α2. Τώρα που είναι και κοντά και στην Α1, αν γίνει κάτι με τον Πανιόνιο ή οτιδήποτε άλλο και ο Ηρακλής βρεθεί σε λιγότερο από μήνα στην Α1. Πείτε μας ποια είναι ακριβώς η διαδικασία, τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει, γιατί ο κόσμος λίγο είναι μπερδεμένος, ποιος μπαίνει μπροστά, ποιος υπογράφει, ποιος γίνεται ΚΑΕ, πώς ορίζεται η διοίκηση, τι γίνεται με τα παλιά χρέη, επιστρέφουν, δεν επιστρέφουν, διακανονισμοί, όλα αυτά. Αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, βάλτε μας σε μια σειρά για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβαίνει πρακτικά πάντα η Α1 για τον Ηρακλή. Πέρα από αυτά που είπαμε νωρίτερα, έτσι. Κοιτάξτε, για τη διαδικασία που θα τηρηθεί, για τα βάρη που θα υπάρχουν, αν υπάρχουν βάρη πάνω, στην ΚΑΕ και το τελευταία νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, η οποία λέει το εξής, ότι από εδώ και στο εξής, εάν μια ομάδα πέσει κατηγορία, έστω και στο αεραστεχνικό να πάει, όταν επανέλθει στο επαγγελματικό, κουβαλάει όλα τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ ή παλιάς ΚΑΕ. Δεν τα γλιτώνει, τα έχει, ναι. Όχι, τέλος. Παλιά ίσχυε το εξής, πήγαινες στο αεραστεχνικό και διέγραφες τα πιο πολλά σου. Τα έσβηνες μόνο τον κονδυλιά και τελείωνε, ναι. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ένα τέλος, το οποίο είναι σωστό για μένα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τέλος, θα χρειώνει μια ομάδα και να ξεχώρει να φέρει και να μένουν απλήρωτοι όλοι. Δηλαδή είναι κακό για τον αθλητισμό γενικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έβαλε και ένα άρθρο, το οποίο ευλογεί, όπως λένε, ρύθμιση παραχαϊκής, ας πούμε, η οποία λέει ότι εάν η ομάδα είχε πέσει πριν το 2016-2017, της δίνει δυνατότητα πια φέτος να κάνει μια καινούργια ΠΑΕ ή καινούργια ΚΑΕ,
χωρίς να χρωστάει τίποτα. Δεν πληρώνει κανένα δηλαδή, ούτε το δημόσιο, ούτε τρίτους. Είναι λίγο σκανδαλώδης αυτή. Πολύ καλό και απλό και εύκολο ακούγεται. Στην πράξη πώς γίνεται αυτό, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει. Εμείς θα κάνουμε μια καινούργια καρέα τώρα, μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές τέλη Αυγούστου, και θα παίξουμε την καινούργια καρέα, είτε στην Α1 είτε στην Α2. Α, και στην Α2 θα γίνει καινούργια καρέα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Πρόεδρος θα είμαι εγώ, διότι θα βάλω το κεφάλαιο, θα σχηματίσουμε ένα διοικητικό συμβούλιο και μετά, αφού σχηματιστεί η ΚΑΕ, εγώ θα βγάλω τις μετοχές στην απόλυση. Αν χρειαστεί, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, μπορεί να έχει να αγοράσει. Για τη δημιουργία. Ναι. Θα έχω βάλει το κεφάλαιο και θα σχηματιστεί η ΚΑΕ. Ναι, εσείς είστε μπροστά, αυτό είναι κατανοητό. Για τη δημιουργία της νέας ΚΑΕ, χρειάζεται συγκατάβαση, υπογραφή από διοίκηση ερασιτέχνη του Γυμναστικού Συλλόγου, γιατί εκεί όπως καταλαβαίνετε, όπως χρειάζεται, ξέρετε, χρειάζεται. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει ορισμένη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί, το κάνει Γενική Συνέλευση. Α, μπορεί μέσω Γενική Συνέλευση να γίνει. Ναι, 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 το δίνει το δικαίωμα αυτό το καταστατικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτονόητη θα είναι η απάντηση. Τα έχετε ψάξει όλα, τα έχετε δει όλα, τα έχετε εντοπίσει όλα και είστε απόλυτα έτοιμος να υποθέσω για την ίδρυση της νέας ΚΑΕ, είτε στην Α2 είτε στην Α1. Πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Ναι, ξέρετε, αυτά τα νομικίστικα τον κόσμο τον κουράζουν. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι την ουσία, να βλέπει την ομάδα του να παίζει μπάσκετ και να πρωταγωνιστεί. Είμαστε έτοιμοι, θα την κάνουμε την ΚΑΕ, είτε Α1 είτε Α2. Δεν γελάτε τέτοιο ζήτημα. Άρα στην Α1 δεν θα έχετε δύο καρπούζια, όπως λέγαμε πέρυσι, για παράδειγμα, το ένα καρπούζι που θα είναι budget για την τρέχουσα περίοδο και το άλλο καρπούζι να διευθετήσω, να διακανονίσω τα παλιά χρέη. Έτσι ακριβώς είναι. Πέρυσι αποφασίσαμε να πούμε σε αυτό το ρίσκο της wild card, αλλά βάλλοντας στα ρίμπ. Πέρυσι πληρώσαμε τα πιο πολλά, δηλαδή η εφορία από την παλιά καρή έχει μήκανα 10.000 και καμιά 40.000 στο ΙΚΑ. Το οποίο αυτό πάλι θα το πληρώσω εγώ σαν Δρακόπουλος, χωρίς να έχω καμία υποχρέωση, καθότι αυτό βαρύνει τον παλιό πρόεδρο, τον Μάτιο Σαρλή, και επειδή δεν θέλω ο φίλος μου ο Μάτιο Σαρλής να υποστεί κάποια ζημιά χωρίς να φταίει, θα τα πληρώσω. Ναι. Αυτή που δεν θα πληρώσουν θα είναι οι παίκτες. Κατανοητό. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία για την Α1. Και το ότι πρέπει να συσταθεί η νέα ΚΑΕ. Σε αυτή τη νέα ΚΑΕ θα υπάρχει Δέλτα Σίγμα, γιατί Θόδωρος Δρακόπουλος είναι ένας, δεν χρειάζονται άλλα πρόσωπα. Δέλτα Σίγμα είναι ήδη έτοιμο. Είναι έτοιμο, λέτε. Βέβαια. Θα ανακοινωθεί προφανώς στις επόμενες ημέρες, εφόσον μάθετε την κατηγορία. Τέλη Αυγούστου θα το έχουμε τελειώσει. Έχετε καμία απάντηση για το πότε ο Ηρακλής θα μάθει πού θα παίζει? Είμαι αναγκασμένος να το ρωτήσω και αυτό. Όχι, δεν έχω καμία απάντηση. Είναι λίγο τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πολύ, όχι. Πολύ. Τραγικό είναι από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, πάνω απ' όλα θα έπρεπε ο ΕΣΑ και η Ομοσπονδία να έχουν λάβει σχέση. Διότι εγώ σας λέω ότι και ο Πανιόλαιος και ο Φάρος κάνουν ΚΑΕ. Ακόμα δεν έχουν καταθέσει ούτε φάκελο. Ο Πανιόλαιος κατέστησε χτες φάκελο. Έτσι, για να το τρέξεις γρήγορα και να γίνει, θέλει τουλάχιστον 20 μέρες. Δεν υπάρχουν, όπως το ποδόσφαιρο. Ο Πανιόλαιος, ναι, θα είναι έτοιμος το 10 Σεπτεμβρίου 15. Κύριε Δρακόπουλε, δεν υπάρχουν, όπως το ποδόσφαιρο, δικλείδες, χρονικές, deadline και όλα αυτά. Δυστυχώς όχι. Δεν που να λένε ότι, κύριοι, μέχρι 20 Αυγούστου πρέπει να πάρετε άδεια. Αν δεν πάρετε άδεια, παίζει άλλο στη θέση σας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δικλίδα, η οποία είναι η κλήρωση της ΕΟΚ. Το πρωταθλημάτων. Η κλήρωση της ΕΟΚ γίνεται στις 21/8. Μάλιστα. Εάν ο παλιός μας βγάλει ο Φάρος δεν σχηματίσουν ΚΑΕ, θα έπρεπε κανονικά στις 18 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή. Σε 8 μέρες από τώρα, ναι. Να παραδηλώσουν στη ΛΟΚ, διότι κινδυνεύουν, εάν δεν γίνει ΚΑΕ, να βρεθούν εκτός του πασχετικού χάρτη. Δεν θα παίρνουν σε καμιά κατηγορία. Δεν θα προλαβαίνουν να δηλώσουν και κάπου αλλού, λέτε. Όχι, θα γίνει κλήρωση και δεν θα μπορεί να συμμετάσχουν σε κάποιο πρωτάθλημα. Μα θα μου πείτε, άμα δεν κάνουν αυτή ΚΑΕ και πείτε εσείς, θα μείνει μια θέση. Αλλά από ό,τι πέρα θέμα της Ομοσπονδίας, όπως δεν μπορεί να πει όχι.
Εσείς που... Καλά πρέπει να τους βάλεις τώρα στο τεχνικό. Ναι, μετά και είναι κάτι που θα τους απασχολήσει. Λοιπόν, να πω εγώ ότι δεν θέλω, θα πάω στην Αβάδια, θα μιλώ και γιατί μ' αρέσει σαν το τσάπαρα με ονοματικό σας. Και δεν μας θέλω να παίξω αλφα ένας. Στις συζητήσεις που έχετε κάνει και προφανώς έχετε μπει στη διαδικασία να καλέσετε ανθρώπους της Ομοσπονδίας, στελέχη, σύνοδες, δεν ξέρω με ποιους έχετε μιλήσει εκεί. Τι ακριβώς σας λένε? Περιμένετε, κάντε υπομονή, τι σας λένε? Εγώ που πήγα στην Ομοσπονδία πριν μερικές μέρες, είπα, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το θέμα, λέει, δεν έχουμε ορίσει με μια, αλλά κανονικά μου είπαν αυτό που σας ανακοίνωσα, ότι στις 21.08 γίνεται η κλήρωση και από εκεί πέρα δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν αυτοί. Από εκεί πέρα, άρα η αισιοδοξία μας μπορεί πλέον να πηγάζει από, ναι, αλλά δεν ξέρω, από το 21 του μηνός. Η Ομοσπονδία μπορεί να πάρει ένα πόρτο να πει να βάλω τον Πανιόνι ότι εμείς θέλετε την Β' Αθλητή, στην Α2. Ναι. Όπως και κάτι παλιά με τη Βέρα. Το θέμα είναι πού θα βάλει τον Ηρακλή η Ομοσπονδία, αυτό είναι το θέμα. Ναι, η Ομοσπονδία δεν ξέρω αν προτιμάει τον Ηρακλή, προτιμάει το Φάρο ή το Πανιόνιο. Πιθανότατα να είναι πιο αγαπητοί εδώ τα φιλαϊκά σωματεία από ότι ο Ηρακλής. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Δρακόπουλε, ότι αν ο Ηρακλής ήταν στη θέση του Πανιωνίου, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής στην Α1. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι η αντιμετώπιση είναι πολύ διαφορετική. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Ότι δεν θα τον άφηναν, όχι τόσο καιρό που εκκρεμεί αυτό το θέμα, ούτε μια μέρα δεν θα είχαν αφήσει τον Ηρακλή να ανασάνει για να κατεβάσει ομάδα στην Α1. Θα τον είχαν στείλει με το καλημέρα. Θα μας δίνει στα τάκταρα τώρα. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά νομίζω έτσι ότι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Η αντιμετώπιση την έχουμε καταλάβει πλέον πολύ καλά. Και όχι μόνο ο Πανιόλιος, και ο Φάρος. Ναι. Δηλαδή ανακοινώνεται όχι στο Περιστέρι, όχι στη Λευκάδα, όχι στο Βουσουράς, που δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Ένα σοβαρό κράτος με μια σοβαρή ομοσπονδία και μια σοβαρή οργάνωση οστάτες, θα πούν ότι... Τι γίνεται εδώ, ας πούμε, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθούν την ανάπτυξη του αθλήματος. Και κάτι άλλο, μιας και αναφέρετε αυτές τις ομάδες, τα παραδείγματα που το συζητήσαμε και αρκετή ώρα νωρίτερα για επιχειρηματίες που έρχονται ως φωτοβολίδες, ως πυροτεχνήματα, αναλαμβάνουν ομάδες, χώνουν πάρα πολλά λεφτά κτλ. Και μας είπατε και το παράδειγμα του επιχειρηματία που κάνατε μια συζήτηση και πλέον έχει αναλάβει εμπράκτος τον Ιωνικό. Και ακούει κάποιος και λέει ποιον Ιωνικό, ή ακούει κάποιος και λέει ποιον Φάρο, ποια Λάρισα, ποιο Προμηθέα και ποιο Ίκαρο και ποιο δεν ξέρω εγώ. Έχετε απάντηση στην ερώτηση γιατί αυτοί οι χωσάδες, σε εισαγωγικά ελέξη και συγγνώμη κιόλας, οι επιχειρηματίες, αυτοί που υποτίθεται ότι δεν ξέρουν τι έχουν, δεν είναι εδώ στον Ηρακλή. Δεν έρχονται στον Ηρακλή, δεν προσεγγίζουν τον Χ. Δρακόπουλο, δεν προσεγγίζουν τον Χ. Ηρακλή, γιατί είναι τέτοιο το brand name, γιατί είναι τέτοια η φανέλα, τέτοιο το όνομα, τέτοια η ιστορία, τέτοια προοπτική, τέτοιος ο κόσμος που δεν θα τα βρουν στους Ιωνικούς και στους Φάρους και στους Δούκες και οπουδήποτε αλλού. Έχετε απάντηση σε αυτό, κύριε Δρακόπουλο, το γιατί δεν είναι εδώ σε εμάς αυτοί που έχουν μια αρχή οικονομική δυνατότητα. Ο κ. Τσάπας τουλάχιστον πληρώνει. Έτσι δεν έχει αφήσει απλώς κανένα. Ναι, εννοώ για ανθρώπους που βάζουν χρήματα, που ξοδεύουν χρήματα στην Α2. Πιο πολλοί πάνε, λένε θα βάλουν, βάζουν τα μισά, αφήνουν να πληρώνουν τα μισά. Είναι εκείνο το κακό. Όχι, δεν μιλάμε για τους αεριτζίδες. Μιλάμε για τους κανονικούς, για αυτούς που και τα έχουν και τα βάζουν. Γιατί τα βάζουν σε μια ομάδα που δεν έχει κόσμο, δεν έχει ιστορία, δεν έχει φανέλα, δεν έχει brand name, δεν έχει τίποτα και δεν πλησιάζουν ένα τέτοιο μεγάλο όνομα, πόσο μάλλον στην Α2 όπως είναι ο Ηρακλής. Έχετε απάντηση σε αυτό? Πιθανότατα δεν υπάρχουν επιχειρηματίες στον χώρο της Μακεδονίας που να θέλουν επένδυση, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχετε ένας Αθηναίος. Εγώ μπορεί να αντιστοιχούμε να έχω έδρα την Αθήνα, αλλά είμαι Θεσσαλονικός. Εντάξει, εσείς είστε και Ηρακλειδέας γενετής, είναι διαφορετική η περίπτωση. Δηλαδή ήρθαν εδώ και με βρήκαν οι Πανιόλοι, μου λένε να βάζει το Πανιόλιο να πάμε τώρα πέρα. Αλλά εντάξει, το γεωγραφικό κριτήριο είναι τόσο σοβαρό, λέτε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στον Ηρακλή, θα πρέπει να είναι και από εδώ. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι ίσως το μπάσκετ να μην είναι τόσο attractive. Τώρα υπάρχει κρίση, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επενδύουν. Πού βλέπετε να επενδύουν άνθρωποι σε άλλες ομάδες? Δηλαδή... Αυτοί που ανεβάσαν κάποιες ομάδες σε μια χρονιά που μπήκαν, βάλαν τα λεφτά και ανεβήκαν. Βέβαια μπορεί μετά να ξανακατεβήκανε,
Αλλά ποιες ομάδες ήταν αυτή. Η Λευκάδα που ανέβηκε, ο Σπόσορας είναι ακόμη εκεί. Απλώς δεν θέλει να ασχολείται με τον μπάσκετ. Τα βάζει τα λεφτά, απλώς δεν θέλει να ασχολείται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ και ίσως είναι ότι δεν μπορεί να στάσει μια ομάδα που επαρκεί όπως είναι η Λευκάδα, στην Αλφαέρα γιατί έξω πολύ περισσότερο. Κάτι Προμηθέας, κάτι Λαύριο, κάτι ομάδες που τις είχαμε δει και ως αντίπαλους. Ο Προμηθέας έχει επενδυτεί πάρα πολύ αξιόλογο και μακάρι να πήγα τσάρις από αυτόν στο ελληνικό μπάσκετ. Θα έλεγα ότι είναι ίσως ο πιο αξιόλογος και επενδυτής. Μακάρι να υπήρχαν και τέτοιοι μαζί σας στον Ηρακλή. Μακάρι. Ναι, εκεί πάει η απορία. Είναι γιατρός, παλιός γιατρός μάλλον στο επάγγελμα και το ξέρω καλά, οπότε είναι εξαιρετικός. Μακάρι να υπήρχαν και τέτοιοι σαν αυτόν. Ένας φίλος γράφει, μήπως γιατί υπάρχει περισσότερη πίεση εδώ, γιατί είναι ο Ηρακλής και γιατί στον Προμηθέα θα είναι δύο που θα βαράνε παλαμάκια, στο Λαύριο θα είναι άλλοι τρεις που θα βαράνε παλαμάκια, ενώ εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο κόσμο που θα αυτό, έχει απαιτήσει, θα ασκεί πίεση. Αυτό έχει μεγάλη βάση. Ας πούμε, η Πάτρα τώρα έχει 3-4 ομάδες, θα μπορούσαν να έχουν ενωθεί, να είναι μια ομάδα και να πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα. Αλλά βλέπετε μέχρι την Πάτρα. Μαλώνουν. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους ούτε στο ίδιο το σύλλογο μέσα. Οπότε ο συγκεκριμένος άνθρωπος προτιμάει να έχει ένα μικρό σύλλογο, να κάνει το κέντρο. Ναι, μπορεί να μην αντέχανε εδώ. Μπορεί να μην αντέχανε εδώ. Ναι, μπορεί να μην αντέχανε, σου λέει πού θα πάω τώρα. Αλλά πατρινός είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, οπότε ποιος ο λόγος να έρθει στη Θεσσαλονίκη να επενδύσει. Θα πήγαινα εγώ ποτέ, ας πούμε, στον Προμηθέα, στον Απόλλωνα, ποτέ. Όχι βέβαια. Όχι, δεν θα επένδυα ποτέ πουθενά, παρά μόνο στον Ηρακλή. Έστω και αν ήταν το πικ-πονγκ, ας πούμε, το βόλεϊ ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι τελευταίο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μιλάμε σχεδόν μια ώρα. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί επενδυτές, έτσι. Ναι. Ήταν μια απορία που ήθελα να σας την εκφράσω. Επενδυτές, όχι επενδυτές χορηγίες. Επενδυτές δεν υπάρχουν. Χρηματοδότες, να το πούμε. Χρηματοδότες. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Από εκεί και πέρα. Και μας είπατε για την ημερομηνία το 21 Αυγούστου για το μπάσκετ, για την κλήρωση και όλα αυτά. Από σήμερα, 5η, 10 του μηνός, μέχρι 21 Αυγούστου, να υποθέσω ότι άλλη ανακοίνωση μεταγραφική δεν θα υπάρξει, έτσι. Βάζετε μια αναμονή. Να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε ένα Έλληνα παίκτη, ο οποίος είναι για μένα πολύ καλή περίπτωση, ο οποίος μας έχει πει ότι έρχεται μόνο στην Α1. Υπάρχει πρέπει να το ψήσουμε. Για Έλληνα μιλάτε. Έλληνα. Για Έλληνα μιλάτε. Πιθανότατα, αν τον ψήσουμε μέχρι τις 21, να τον ανακοινώσουμε. Αλλά προς το παρόν ο άνθρωπος λέει ότι έχουμε μόνο στην Α1. Τώρα περνώντας ο χρόνος, επειδή όσο περνάει ίσως κάνει λίγο πίσω. Κυλάει υπέρ του Ηρακλή. Ναι. Να είσαι λίγο νερό στο κρασί του και να έρθει έστω και με το ρίσκο ότι μπορεί να πέφτουν στην Α2. Μάλιστα. Τώρα έχω και ένα παράδειγμα ακόμα για τον κύριο Πανταζή που έχει τάνκερ με έδρα την Ιγυρία και προτίμησε τον Αστακό. Έχω και ένα τέτοιο μήνυμα, σας το μεταφέρω. Είναι σε αυτά τα παραδείγματα επιχειρηματιών. Ο κύριος Πανταζής είναι από τον Αστακό. Ναι, okay, εντάξει. Δεν παίζει. Εγώ διαφωνούμε λίγο στο γεωγραφικό κριτήριο. Αν κάποιος... Επέζησε όμως το μπάσκετ και έφυγε. Με στραγό. Α, ήταν πυροτέχνημα κι αυτό. Όχι, αυτό δεν ήταν πυροτέχνημα. Πώς. Πυροτέχνημα εννοώ όσον αφορά τη χρονική του παρουσία σε μια ομάδα. Δηλαδή για μία σεζόν. Οι φήμες που κυκλοφορούν είναι ότι ο Πανταζής πήγε στο Πανετολικό. Είναι πιο μεγάλο το έρισμα. Α, πήγε εκεί. Στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Οπότε σου λέει το μπάσκετ δεν έχει έρισμα και ο λόγος λοκάλι είναι επαγγελματικές κινήσεις στην περιοχή. Μάλιστα. Που δεν θέλω να σας πω γιατί. Καλά, ναι. Okay. Καταλαβαίνετε πάντως και πάλι το πνεύμα της δηλαδή, ερώτησης. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού προσβλέποντας σε άλλα ωφέλη. Ναι, μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε ωφέλη. Εσείς έχετε την αγάπη σας για την ομάδα και αυτή είναι η έχουμε μεγάλη... Έχουμε ποτέ να μην με χρειαστείτε επαγγελματικά. Εγώ εύχομαι... Δεν θα είναι καλό. Λόγω οπότε δεν προσβλέπω δηλαδή σε να έχω επαγγελματικά κέρδη και ωφέλη για να ανάπτυξη μου στον Ηρακλή. Κάνω από την αγάπη μου και την λόξα μου. Επειδή ο κόσμος το γνωρίζει και σας ακούει και δεν το έχετε κρύψει ποτέ, εγώ εύχομαι να βρεθεί κάποιος που να μπορέσει να σας δώσει μια-δυο ανάσες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Αν έρθει κάποιος, θα πηγαίνει ακόμη καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι. Είναι άλλο να πονάει μία τσέπη και άλλο να πονάνε τρεις τσέπες. Ή μάλλον, αν υπάρχουν τρεις τσέπες, δεν θα πονάνε, γιατί θα τα μοιράζονται.
Αν υπάρχει μόνο μία, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Το όνειρό μου είναι αυτό, διότι. Εντάξει, εγώ υπάρχω. Σήμερα που μπορώ να πατήσω το τρένο, α πούμε, και να μην υπάρχω. Δεν μπορεί μια ομάδα να βασίζεται σε έναν άνθρωπο. Θα πρέπει να οργανώνεται σε επαγγελματικά πρότυπα και να υπάρχουν πολλοί χορηγοί. Mm-hmm. Αυτό είναι το όνειρό μου. Απλώ δεν γίνεται εύκολα. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Εγώ είμαι ανοιχτό σε όλου. Δεν έχω κάποιο θέμα. Αρκεί να έρχονται με αγνά κίνητρα. Σωστά. Οπότε δεν. Mm-hmm. Πάντοτε είμαι ανοιχτό και θα το δείτε. Όταν γίνει εγώ θα κάνω ανακοίνωση. Όποιο θέλει μπορεί να πάρει με το χέρι. Με την ύπαρξη. Κάθε χρόνο τα που θα βάζω να γίνεται από το κεφαλαίο. Όποιο θέλει σωστά. Μπορεί να συμμετέχει. Σωστά. Με την ύπαρξη. Να μεγαλώσει και η εταιρεία. Έτσι, να σε ναι, και όποιο θέλει, εγώ δεν θέλω να είμαι και καλά πρόεδρο. Μπορεί να ψηφίζουν οι μέτοχοι να βγει άλλο πρόεδρο. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να μην τα περιμένουμε όλα από έναν. Αυτό λέει. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορεί. Και να τα ζητάμε όλα από έναν. Να τα απαιτούμε όλα από έναν. Δηλαδή, ο Μάνος Ατολάκης το πάω, δεν μπορούν να βρουν ένα χορηγό, ας πούμε, για να κυλάει έβρεσμα το τμήμα. Ο Πανιόνιος προσπαθεί να βρει κάποιον τώρα και δεν μπορεί να βρει. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε τους δύο τρεις μεγάλους, οι υπόλοιποι όλοι έχουν κάποιο πρόβλημα. Και όλοι στηρίζονται σε έναν άνθρωπο πάνω κάτω. Εύχομαι. Αυτό που είναι πολύ καλός. Άμα φύγει ο χορηγός, πάει. Θα πάει στα τοπικά. Εύχομαι κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη, καλή υπομονή να έρθει επιτέλους αυτή η 21η Αυγούστου, γιατί μάλλον για εκεί πάει όπως καταλαβαίνουμε αυτά που μας είπατε, για να έχουμε οριστική εξέλιξη για το σε ποια κατηγορία θα παίξει ο Ηρακλής. Εύχομαι να τα καταφέρετε και με αυτόν τον πολύ καλό, όπως μας είπατε, Έλληνα παίχτη να τον ψήσετε σε εισαγωγικά να έρθει στην ομάδα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή και το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι και μας στεναχωρεί όλους, ότι και πέρσι το είδατε με γεμάτο Ιβανόφιο σε πάρα πολλά παιχνίδια, ότι ο κόσμος διψά στην κυριολεξία. Εγώ το αφογκράζομαι κάθε μέρα μέσω της εκπομπής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο διψά ο κόσμος για μια διάκριση, για μια επιτυχία, για μια νίκη, για υγεία πάνω απ' όλα να υπάρχει σε ένα τμήμα. Και αυτό είναι που ευχόμαστε όλοι. Αυτό με φορτώνει περισσότερες ευθύνες. Και προσπαθώ να τα απεξέλθω όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω να προσθέσω στους φιλάθλους ότι του χρόνου θα έχουμε πολύ καλή πορεία και είμαι πολύ σίγουρος να παίρνουμε στην ΑΕΡΑ. Θα ήθελα να πω κάτι για το ποδόσφαιρο. Αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε φέτος την ευεργετική διάταξη που υπάρχει. Δηλαδή πρέπει φέτος να γίνει μια άλλη ΠΑΕ και να παραγούμε από αυτό το συνοθήρευμα. Παπαδασάκη μπορεί να παίξει μόνο στην Αγκάλη του Κέλλη. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ΠΑΕ, η οποία παίζει σε ένα άλλο πρωτάθλημα, έστω στο τοπικό. Διότι ό,τι και να γίνει, τα χέρια αυτά που δημιουργεί ο Παπαδασάκη θα τα κουβαλάμε. Και στο αεραστεχνικό να παίξουμε, πάλι θα τα κουβαλάμε. Ναι. Η ευκαιρία είναι τώρα. Αν δεν γίνει τώρα, γεια σας. Και αυτό που κάνει ο Παπαδασάκη είναι αυτό. Θάβει τον Ηρακλή περισσότερο. Να σε μέρα. Και τρώει τον χρόνο επώδυνα για τον Ηρακλή. Ποιο χρόνο, εγώ θα λέω ότι φέτος. Παίζει τα δύο χρόνια ακόμα ένα 2 εκατομμύρια την ομάδα. Ναι. Φέρνει 10 παίκτες, τους βάζει τα χαρτιά από 100.000 ένα εκατομμύριο. Δεν πληρώνει κανένα, γεια σας. Πάντως και εκεί, και σε αυτό το περίπτωμα, στο περίφημο συγγνώμη, restart, και εκεί θα χρειαστούν δρακόπουλοι, έτσι. Θα χρειαστούν άνθρωποι που θα τρέξουν, που θα βάλουν χρήματα, που θα είναι μπροστά, που θα συμμετέχουν. Δεν θα είναι και εκεί εύκολα τα πράγματα. Εγώ δηλώνω ότι θα βοηθήσω και στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπορώ να βάλω το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή γίνεται βιολογικά. Τώρα θα σας πω πάλι το ρήμα, πάλι μου δίνετε πάσα, αρκεί να μην, το τέντομα να μην γίνει πολύ, έτσι, γιατί ακριβώς, ο κόσμος θέλει τον μπάσκετ να δει στην Α1. Είναι ο χρόνος, δεν είναι τα χρήματα μόνο, είναι ο χρόνος, δηλαδή κάποιος που ασχολείται. Καταλαβαίνω, μπορεί, καταλαβαίνω. Γιατί θα γίνει ΠΑΕ σαν την ΠΑΕ του Ρέμου, δηλαδή, ο οποίος δεν ασχολείται και κατέρευε. Όχι, δεν θέλουμε άλλο. Δεν άρα μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάνουμε σωστά. Αλλά τονίζω αυτό να το ακούσει ο κόσμος, πρέπει να κινητοποιηθούν. Οι άνθρωποι εκεί πρέπει να γίνει αυτό. Ιδάλλως καταστρεφόμαστε. Δηλαδή τα χέρια δεν τα κουβαλάμε. Νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, και έχουν γίνει και συναντήσεις και επαφές γι' αυτό. Τώρα το σε πού ακριβώς γίνεται θα το μάθουμε μάλλον τις επόμενες μέρες. Έστω και στο τοπικό να μας βάλουν πάλι κανένα άλλο. Ή τουλάχιστον να βρούμε ένα άλλο αφημί, μια άλλη ομάδα. Πες την γάμα εθνική. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Όλα είναι ανοιχτά. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό έτσι όπως το περιγράφετε, κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας.
και για τις απαντήσεις και για όλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.